Και γυρίσαμε πίσω να φτιάξουμε τη συνταγούλα μας. Σήμερα σας είπα ότι θα φτιάξω ένα κοτόπουλο με κάρι και μελιτζάνες. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, οκ, καταλαβαίνουμε ότι θα τα ρίξεις όλα σε ένα τηγανάκι και θα φτιάξεις κοτόπουλο με μελιτζάνες. Όχι λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους κλασικούς τύπους που παίρνουν και τα ρίχνουν όλα σε μία κατσαρόλα. Θα σας δείξω έναν ιδιαίτερο τρόπο για να φτιάξετε τις μελιτζάνες ξεχωριστές. Γιατί ο πρωταγωνιστής μας είναι η μελιτζάνα. Η μελιτζάνα, για όσους δεν ξέρουν, είναι η βασίλισσα των λαχανικών. Και λέγεται βασίλισσα γιατί. Είναι βασίλισσα. Είναι το πιο νόστιμο λαχανικό, αρκεί να ξέρεις να το μαγειρέψεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ψήσουμε τις μελιτζάνες και θα τις κάνουμε κομφί. Κομφί ονομάζεται οτιδήποτε κρατάει το σχήμα του καθώς ψήνεται και οτιδήποτε ψήνεται μέσα σε λίπος. Γενικά. Εμείς δεν θα ψήσουμε μέσα σε λίπος, αλλά θα τις κάνουμε κομφί. Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση και είναι ωραίο να κρατήσουμε εδώ πέρα το κοτσανάκι, γιατί φαίνεται ωραίο. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μαχαίρι, χαράσουμε τις μελιτζάνες εδώ. Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Και εδώ, κοιτάξτε, τις ανοίγουμε. Είναι σημαντικό να τις ανοίξουμε για να ψηθούν καλύτερα και να γίνουν πιο νόστιμες καθώς τις βάλουμε μέσα στο φούρνο. Χαράσουμε και εδώ, χαράσουμε και εδώ και εδώ. Και να σας πω ότι οι μελιτζάνες είναι ένα λαχανικό που μας δείχνουν από μόνες τους άμα είναι εντάξει ή δεν είναι. Και όταν λέω εντάξει, εννοώ πάντα με την πίκρα που έχουν οι μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες, άμα έχουν πάρα πολλά σπόρια, σημαίνει πως είναι πικρές, οπότε πρέπει να τις βάλουμε σε λίγο γαλατάκι και να τις αφήσουμε λίγο στην άκρη να ξεπικρίσουν. Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες, δεν χρειάζονται ξεπίκρισμα. Το μόνο που χρειάζονται είναι να κόψουμε λίγο θυμαράκι, εδώ. Τέλεια. Βάζουμε σε ένα ταψάκι και βάζουμε τις μελιτζάνες από πάνω, εδώ. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οι μελιτζάνες θα γίνουν νόστιμες. Να σας πω ότι οι μελιτζάνες ρουφάνε όσο λάδι και να ρίξουμε. Οπότε λίγο οικονομία. Ρίξτε λαδάκι, αλλά μην το παρακάνετε. Εδώ. Και πρώτα απ' όλα, σαν θέαμα, είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφες που φαίνονται. Πιπεράκι. Αλατάκι. Και τώρα. Πρέπει να τις προστατεύσουμε. Για αυτό το λόγο τις γυρνάμε ανάποδα. Εδώ. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Βουαλά. Έτοιμες για φούρνο. 30 με 40 λεπτάκια αναλόγως το πόσο μεγάλες είναι οι μελιτζάνες. Και μόλις γίνουν οι μελιτζάνες, θα γυρίσουμε πίσω για να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τη γέμιση, γιατί ουσιαστικά δεν θα σας πω τη συνέχεια. Θα περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μετά το φούρνο. Οι μελιτζανούες μου είναι έτοιμες. Οπότε τις βγάζω. Τις αφήνω στην άκρη. Λίγο, και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το πόσο ωραίες που γίνανε από κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Ανοίξανε τέλεια. Και το σχήμα δεν το κάναμε για να τις κάνουμε όμορφες. Το κάναμε περισσότερο για να τις κάνουμε σεξι. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τη γέμισή μας. Για τη γέμιση έχω μάθει τα μάτια μου, νομίζω. Οπότε αυτό είναι το μάτι που θέλουμε. Και βάζουμε μία αντικολλητική τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Λοιπόν, αυτό το θέλω δίπλα μου και οπωσδήποτε χρειάζομαι να φοράσω γάντια. Χωρίς γάντια, δουλίτσα, δεν γίνεται. Γιατί τώρα θα ψήσουμε κοτοπουλάκι. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ψήνουμε κοτόπουλο, πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε πάρα πολύ το cross contamination. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ καινούριο ξύλο κοπής, να κόψουμε το κοτόπουλο, να φύγουν όλα πίσω στη λάτζα. Έχω δύο φιλετάκια. Και είναι πάρα πολύ ωραία, ροζέ, κοιτάξτε τι ωραία, φρέσκα που είναι. Και θα τα κόψω σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Βγάζω τα γάντια μου, αφού ρίξω το κοτόπουλο μέσα χωρίς καθόλου λαδάκι στο τηγάνι. Γιατί τώρα θα ρίξω λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο, δύο κουταγιές σούπας, όχι παραπάνω. Λίγο αλατάκι, πολύ λίγο, λίγο πιπεράκι
Τέλεια. Και τώρα πάμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο. Σοτάρουμε. Με το που αρχίσει να παίρνει ωραίο χρώμα το κοτοπουλάκι μας εδώ πέρα, θα ρίξουμε το κάρι. Σας είπα, στη Σρι Λάνκα μαγειρεύουν τα πάντα με κάρι. Πρωινό τρώνε ψάρι με κάρι, κοτόπουλο με κάρι, οτιδήποτε με κάρι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οπότε ρίχνουμε και το κάρι, γιατί θέλουμε να το σοτάρουμε και να βγάλει όλη τη γεύση του. Άμα δεν σοτάρουμε τα μπαχαρικά μας, δεν βγάζουν τη γεύση του. Τώρα, αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαγειρεύουν με κάρι, εγώ μαγειρεύω λίγο πιο έτσι τεχνικά, να το πω. Γι' αυτό το λόγο θέλω να κάνω το φαγητό μου λίγο πιο spicy. Όχι πολύ λίγο. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξω έτσι μία πρέζα μπούκοβο, άμα μου αρέσει λίγο το μπούκοβο, και δύο πρέζες, άμα μου αρέσει πολύ. Κωνσταντίνε, εσένα σου αρέσει πολύ λίγο. Έτσι και έτσι. Ωραία, έβαλα δύο. Θα το φας τώρα, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Παναγία μου. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Καταπληκτικό. Τώρα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με κάτι αυτό το υπέροχο φαγητό μας. Πού γίνεται, δεν έχει ετοιμαστεί τελείως, αλλά γίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστώ έναν κύβο κοτόπουλο. Βάζουμε ένα κύβο για να δώσουμε παραπανήσια γεύση και να δώσουμε σώμα στη σάλτσα μας. Και θα σβήσω με γάλα καρύδας. Κοιτάξτε εδώ. Με το που ρίξετε το γάλα καρύδας, θα πάρει ένα ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Και εκεί πέρα από το φαγητό μας ήταν απλά κοτοπουλάκι, έκανε μια υπέροχη σάλτσα με το κάρι και το κοτόπουλο. Άμα σας αρέσουν οι γλυκόξινες σάλτσες, μπορείτε να βάλετε και λίγο μελάκι μέσα, του πάει πάρα πολύ. Αλλά και έτσι να τα αφήσετε, παίρνει αυτό το υπέροχο άρωμα και την υπέροχη γεύση που όλους αρέσει. Το κάρι μαζί με το γάλα καρύδας. Θα δοκιμάσω μόνο να δω αν χρειάζεται περισσότερο κάρι, αλάτι και πιπέρι. Είναι καταπληκτικό. Νομίζω πως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν εδώ τη γεύση. Αχνίζει, δοκιμάζεις και πραγματικά είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορείς να φας. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένουμε ένα λεπτάκι να δέσει λίγο η σάλτσα μας. Γιατί? Γιατί καθώς δεν είναι η σάλτσα, πάμε να προετοιμάσουμε δίπλα τις μελιτζάνες που τις έχουμε αφήσει στην άκρη. Τώρα, παίρνουμε τις μελιτζάνες, τις γυρνάμε ανάποδα. Εδώ. Το θυμαράκι που υπήρχε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Το χρειαζόμαστε γιατί θα ξαναψήσουμε τις μελιτζάνες στο φούρνο. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το κουτάλι σας και να πατήσετε μέσα τις μελιτζάνες. Γι' αυτό το λόγο τις χαράξαμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία είδους εσοχή για να κρατήσει τη γέμισή μας. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Τέλειο. Καταπληκτικό. Τώρα, παίρνουμε το κοτοπουλάκι, το βάζουμε πάνω στις μελιτζάνες, εδώ και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Εκεί πέρα που λες ότι έχουν τελειώσει όλες οι ιδέες που θα μπορούσα να έχω για τη μαγειρική, παπ, κάτι καινούριο ξεφυτρώνει στο μυαλό σου και ενθουσιάζει μόνο με τη σκέψη ότι εκεί πέρα που έχει συνηθίσει να τρώσει μελιτζάνες μόνο σε παπουτσάκια, εκεί πέρα που έχει συνηθίσει το κοτόπουλο να το τρώσει μόνο σαν κοτόπουλο, παίρνει κάτι τέτοιες συνταγές και τις πας σε άλλο μα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, γεμίζω με κοτόπουλο. Εδώ. Και εδώ. Και ό,τι ζουμάκι έχει περισσέψει, το ρίχνω από πάνω. Εδώ. Τώρα, επειδή θέλω και οι μελιτζάνες μου να πάρουν αυτή τη γεύση την ωραία από το κάρι, θα πρέπει να ξαναβάλω λίγο μέσα στο φούρνο και επίσης πρέπει να περιμένω να ψηθεί λίγο ακόμα το κοτόπουλο, γιατί ήταν σχεδόν ψημένο, θέλει άλλα 2-3 λεπτάκια. Μίνιμουμ. Λοιπόν, ξαναβάζω μέσα στο φούρνο, που είναι η πετσέτα μου. Τώρα,
Βάζουμε για 10 λεπτάκια στο φούρνο, ίσα ίσα να δέσουν όλα τα υλικά, για να σερβίρουμε και να έχουμε ένα πολύ πολύ σεξι φαγητό. Στο τέλος βέβαια θα ρίξουμε και τα φρέσκα μυρωδικά, κόγια αντροφές στο κρεμμυδάκι, θα γίνει χαμός. Και το φαγητό μας είναι... έτοιμο. Αυτό είναι φαγητό. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε εσείς, δεν ξέρω πού πάτε και τρώτε, αλλά άμα μου βγάζει ένα τόσο ωραίο φαγητό, πραγματικά δεν θα το πίστευα. Θέλω μία σπατουλίτσα. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ολοκληρωμένες που είναι οι μελιτζάνες. Έχουν την πρωτεΐνη τους. Έχουν τον υδατάνθρακα, που είναι η μελιτζάνα. Πρωτεΐνη είναι το κοτόπουλο. Έχουν τη σαλτσούλα τους. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν το υπέροχο χρώμα τους. Σε όποιον και να βγάλεις αυτό εδώ το πιάτο, νομίζω δεν μπορεί να αντισταθεί. Κοιτάξτε εδώ μία ωραία σάλτσα. Φανταστικό. Ελαιόλαδο δεν θα βάλουμε σε αυτή τη συνταγή γιατί δεν ταιριάζει. Θα τη χαλάσει τη γεύση. Αυτό που θέλω να ρίξω μια φρεσκάδα, οπότε θα κόψω λίγα φρέσκα μυρωδικά και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Λεπτές φετούλες εδώ. Και βέβαια λίγο κόριανδρο. Ανακατεύω. Και βουάλα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Βάλω τα υπόλοιπα θα πάνε στο ταψί μου. Σε κάνα πιάτο πρόμο περισσότερο να δείτε πώς είναι. Αλλά κοιτάξτε το ταψί πόσο ωραίο που φαίνεται. Φανταστείτε κάποια στιγμή να σας έχουν κάνει το τραπέζι και να σας πούνε ότι έκανα αυτό εδώ το φαγητό. Μελιτζάνες με κοτόπουλο κάρι. Θα πείτε να κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε θέλω να το δοκιμάσω. Και επειδή θέλετε να δοκιμάσετε εσείς, θα δοκιμάσω και εγώ για να σας κάνω να ζηλέψετε και να φτιάξετε τη συνταγή. Δεν υπάρχει. Με άριστα το 10 παίρνει 10 με τόνο. Γιατί είναι ζουμερό, είναι γευστικό, είναι ιδιαίτερο. Είναι εύκολο να το φτιάξετε. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια συνταγή που θα λατρέψετε όλοι σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και άλλη μια φορά που με παρακολουθήσετε. Απόδειξα για άλλη μια φορά πως σε μόλις 10-15 λεπτά μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Αρκεί να έχετε αγάπη για αυτό που κάνετε. Αρκεί να ξέρετε τι φτιάχνετε. Και αρκεί φυσικά να φτιάχνετε τις συνταγές μου. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε στο Μεξικό. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Σας δίνω πολλά πολλά φιλούθια. Και ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας.